Στηρίζεται το Υπουργείο σας. Το 2019 είναι εκλογική χρονιά, θα διεξαχθούν εκλογές και μάλιστα πολλές εκλογές. Στις 19 Μαΐου θα στηθούν κάλπες για την αυτοδιοίκηση. Στις 26 είναι προσδιορισμένες οι ευρωεκλογές, αν υπάρχει κάποια αλλαγή. Ναι, στις 26 είναι προσδιορισμένες οι αυτοδιοικητικές και οι ευρωεκλογές ταυτόχρονα. Ωραία. Αυτή και έχουμε λοιπόν και τις επαναληπτικές για δήμους και περιφέρειες. Πριν όμως σας ρωτήσω για την προετοιμασία αυτών των εκλογών, θα ήθελα να μου πείτε, αν έρθει ο Πρωθυπουργός και σας πει «Θέλω να κάνουμε και βουλευτικές στις 26», τι θα το απαντήσετε? Είστε έτοιμοι? Κύριε Αγνωστοπούλου, το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει και είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Και μάλιστα έχουμε κατηγορηθεί για το γεγονός ότι στους τελευταίους μήνες έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά από προπαρασκευαστικές ενέργειες, έτσι ώστε, καθώς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το 2019, είναι όντως μια εκλογική χρονιά με πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις. Θέλουμε να είμαστε καθόλου προετοιμασμένοι για όλες αυτές τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως Υπουργείο Εσωτερικών, ως, αν θέλετε, ο φορέας ο οποίος αναλαμβάνει να διεξαγάγει όλες αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν θα υπάρχει κανένα τεχνικό πρόβλημα ως προς την διεξαγωγή των εκλογών. Οι εκλογές θα πρέπει, η απόφαση για τις εκλογές θα πρέπει να ληφθεί με καθαρά, καθαρά πολιτικούς. Η απόφαση, επαναλαμβάνω, για τις εκλογές, και αυτό είναι και το μήνυμα που θέλω να δώσω, είναι ότι θα ληφθεί με καθαρά πολιτικούς όρους, όχι με τεχνικούς όρους. Εμείς ως Υπουργείο Εσωτερικών θα είμαστε έτοιμοι. Επιτρέψτε μου όμως να το πω, μιας και το αναφέρετε σε σχέση με τις πολλαπλές εκλογές. Επειδή έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς, και από την μεριά της αντιπολίτευσης, με αφορμή όλα αυτά τα σενάρια περί ταυτόχρονων εκλογικών αναμετρήσεων, να ακούμε και τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης. Πάντως είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Να μιλάει όμως, κοιτάξτε να δείτε, είναι άλλο να συζητάμε για την προπαρασκευή η οποία πρέπει να γίνει για αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις, και άλλο να αφήνονται υπόνοιες περί διαδικασιών ή περί αναθέσεων ή περί προετοιμασίας η οποία δεν συνάδει με την εκλογική ιστορία της χώρας. Η χώρα μας από το 1974 και μετά, κυρία Αγνωστοπούλου, έχει αφήσει πίσω τις μαύρες σελίδες του παρελθόντος που πλήγωσαν τη δημοκρατία. Έχουμε κατακτήσει την αντικειμενική διαφανή διεξαγωγή όλων των εκλογικών αναμετρήσεων και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς θα κινηθούμε. Θα συνιστούσα σε όλους τους έχοντες δημόσιο λόγο, πόσο μάλλον στον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όταν τοποθετούνται σε τέτοια ζητήματα. Δεν θα πάρω εύκολα απάντηση για το αν πόσο πιθανή είναι η διεξαγωγή ταυτόχρονων εκλογών, όμως θέλω να επιμείνω. Νομίζω ότι, κυρία Γνωστοπούλη, μια και επιμένετε σε αυτό, ναι, ότι οποιαδήποτε απάντηση από εμένα αυτή τη στιγμή θα ήταν ανειλικρινής. Με την σαφώς έννοια ότι η κυβέρνηση έχει ένα πολιτικό σχέδιο αυτή τη στιγμή το οποίο ξετυλίγεται. Υπάρχουν πολύ σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες για το επόμενο διάστημα, τις οποίες έχουμε ήδη περιγράψει και σχεδιαγραφήσει. Ο στόχος, και αυτό είναι το σχέδιο το οποίο υλοποιούμε αυτή τη στιγμή, είναι να εξαντλήσουμε τα συνταγματικά όρια που προβλέπονται, δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο του 2019. Σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε, σε αυτή την κατεύθυνση θα επιμείνουμε. Από εκεί και πέρα λέω και πάλι ότι εμείς ως Υπουργείο Εσωτερικών οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα, έχοντας όμως ως ορίζοντα για τις εθνικές εκλογές τον Οκτώβριο Υπάρχουν του 2019. Υπάρχουν όμως κάποια ζητήματα, όπως για παράδειγμα, σε περίπτωση, είπαμε πάντα, στο ενδεχόμενο που γίνει ταυτόχρονη διεξαγωγή βουλευτικών, αυτοδιοικητικών και, ευρωεκλογών, αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε ετεροδημότες? Όλα τα προβλήματα θα αντιμετωπιστούν. Έχουμε πλήρη καταγραφή όλων των ζητημάτων τα οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να επιληθούν για τις εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα, έτσι ώστε να διεξαχθούν οι εκλογικές αναμετρήσεις και όλοι οι Έλληνες πολίτες, όπως άλλωστε το Σύνταγμα ορίζει στο άρθρο 52, να εκφράσουν την πολιτική τους βούληση ελεύθερα και χωρίς κανένα εμπόδιο. Με τη διάσπαση των Δήμων, τι γίνεται? Βλέπω ξεκινήσαμε με τα δύσκολα του Υπουργείου. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και εγώ αντιλαμβάνομαι και την αγωνία πάρα πολλών συμπολιτών μας σε πολλές περιοχές της χώρας. Και επιτρέψτε μου και μια προσωπική αναφορά, επειδή τους τελευταίους μήνες του Υπουργείου Εσωτερικών έχω ασχοληθεί και προσωπικά πάρα πολύ με αυτή την υπόθεση. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν τοποθετούμαστε για αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν δύο πολύ σοβαρά θέματα τα οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Πρώτον, ότι οι όποιες αλλαγές στον χωροταξικό χάρτη της αυτοδιοίκησης πρέπει να γίνουν με τέτοιο τρόπο που δεν θα τίθεται ούτε η παραμικρή υπόνοια περί αντισταγματικότητας. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί
Και ένα δεύτερο βεβαίως πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η λειτουργικότητα των νέων αυτοδιοικητικών δομών, των νέων δήμων. Γιατί βεβαίως πάρα πολλοί τώρα μπορεί να ζητούν νέες, αν θέλετε, νέες δημοτικές αρχές, νέους δήμους, και αν δουν στην πορεία ότι αυτοί δεν μπορεί να λειτουργήσουν, γιατί υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με το προσωπικό, με την περιουσία, με τα χρέη αυτών των δήμων, νομίζω θα αλλάξουν γνώμη και μετά θα μας κατηγορούν γιατί προχωρήσαμε σε αυτή τη διασπάση. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί. Ναι. Εμείς έχουμε ολοκληρώσει την τεχνική προετοιμασία για τις περιπτώσεις που πράγματι πρέπει να προχωρήσουν και τις επόμενες ημέρες θα είμαστε θέση να λάβουμε οριστικές αποφάσεις, τις οποίες βεβαίως θα ανακοινώσουμε. Τώρα υπάρχει και το θέμα σχετικά με τη δυνατότητα να ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Αφορά πολίτες εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους που για διάφορους λόγους ζουν εκτός Ελλάδας. Είναι ένα άλλο πολύ σύνθετο ζήτημα. Θα μπορούν όμως, εκτιμάται, να συμμετέχουν σε εκλογικές αναμετρήσεις? Κοιτάξτε, κύριε Αγνωστοπούλου, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία και την ελληνική πολιτεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπενθυμίζω μάλιστα ότι επειδή αυτή η συζήτηση ήταν πολύ έντονη και τη δεκαετία του 1990, στην αναθεώρηση του 2001 προβλέφτηκε ακριβώς αυτή η δυνατότητα, δηλαδή της ψήφου με νόμο όμως στους Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού, τους μόνιμα διαμένοντες στο εξωτερικό. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έγινε απολύτως τίποτα. Γι' αυτό και η κριτική η οποία ασκείται σήμερα από την αντιπολίτευση, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι εντελώς υποκριτική. Αυτό το οποίο εμείς κάναμε για πρώτη φορά το φθινόπωρο του 2018, πριν από λίγους μήνες δηλαδή, ήταν να συγκροτήσουμε μια επιστημονική επιτροπή διακομματικού χαρακτήρα. Απευθυνθήκαμε στα ίδια τα κόμματα και τα κόμματα μας πρότειναν μέλη για αυτή την επιτροπή, επιστήμονες εγνωσμένου κύρους. Η επιτροπή αυτή ξεκίνησε να λειτουργεί, να συνεδριάζει. Συμμετείχα και εγώ σε συνεδριάσεις υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου μας, με στόχο να αντιμετωπίσουμε τα σύνθετα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ποιοι μπορούν να ψηφίσουν, ποιους μπορούν να ψηφίσουν, μέσω ποιας διαδικασίας μπορούν να ψηφίσουν. Όλα αυτά τα ζητήματα τέθηκαν επιτάπητος. Επιτρέψτε μου να σας πω, επειδή πρέπει επιτέλους, νομίζω, και σε αυτή τη χώρα ζητήματα τα οποία, αν θέλετε, υπερβαίνουν τον παρόντα πολιτικό χρόνο και τους τρέχοντες εκλογικούς κύκλους, να τα αντιμετωπίζουμε με την αναγκαία θεσμική σοβαρότητα. Και δυστυχώς δεν βλέπω να υπάρχει αυτή η σοβαρότητα αυτή τη στιγμή από τη μεριά της αντιπολίτευσης. Γίνεται αυτή η προσπάθεια δημιουργίας, αν θέλετε, ενός πορίσματος, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις για αυτό το ζήτημα. Ταυτόχρονα όμως, αντί να περιμένουν όλοι, όπως έχουμε συμφωνήσει, την εκπόνηση του πορίσματος και στη συνέχεια την ορθή κοινοβουλευτική διαδικασία. Εμείς θα φέρουμε νομοσχέδιο στη Βουλή για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Είδαμε διαρροές, είδαμε δηλώσεις στον τύπο, είδαμε ανακοινώσεις από την αξιωματική αντιπολίτευση. Θα συνιστούσα σε όλους μεγαλύτερη θεσμική υπευθυνότητα όταν μιλάμε για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Ναι, να το δούμε, γιατί απαιτούνται και 200 ψήφοι, οπότε μοιάζει ανέφικτο. Γι' αυτό ακριβώς, εμείς εξ αρχής ζητήσαμε και ακολουθήσαμε μια διαδικασία η οποία οδηγούσε στη μέγιστη δυνατή συνένεση. Ναι. Αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο ακολουθήσαμε, σε αυτόν θα επιμείνουμε, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε την ίδια ανταπόκριση από τη μεριά της αντιπολίτευσης. Τώρα εκκρεμούν 11.000 προσλήψεις στους δήμους. Από τα τέλη Απριλίου, βάσει του εκλογικού νόμου, δεν μπορείτε να προχωρήσετε σε προσλήψεις. Τι θα γίνει? Εμείς, κυρία Αγνωστοπούλου, έχουμε ως κυβέρνηση συνολικά, έχουμε εξ αρχής πει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς της δημόσιας διοίκησης, ευρύτερης δημόσιας διοίκησης, στην παιδεία, στην υγεία, στην αυτοδιοίκηση βεβαίως, που χρειάζονται προσλήψεις. Χρειάζονται προσλήψεις ανειδίκευτου προσωπικού, χρειάζονται προσλήψεις τεχνικού προσωπικού, χρειάζονται προσλήψεις εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. Και έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια για να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες ελλείψεις οι οποίες παρατηρούνται. Είναι μπορεί χαρακτηριστικό. Μπορεί να εκλειφθεί και ως προεκλογική κίνηση. Μα δεν ξεκινάει τώρα αυτή η προσπάθεια. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει, αυτό το οποίο λέτε, αν ξεκινούσαμε τώρα. Έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια μέσα σε δύσκολες συνθήκες, ακόμα και πριν την έξοδο από τα μνημόνια. Σας υπενθυμίζω ότι η κυβέρνησή μας ήταν αυτή η οποία διαπραγματεύτηκε τότε με τους θεσμούς την επαναφορά του κανόνα 1:1, από 1:5 που ήταν όταν παραλάβαμε, ως προς τις προσλήψεις και αποχωρήσεις από το δημόσιο. Ακούμε τώρα από τη μεριά της αντιπολίτευσης και από τον κύριο Μητσοτάκη να ξανατίθεται ζήτημα επαναφοράς του κανόνα 1:5. Μιλάει η αντιπολίτευση πολλές φορές για πλεονάζον προσωπικό σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η υγεία. Και ταυτόχρονα είδαμε μόλις χθες τον κύριο Μητσοτάκη σε συνάντηση με την Ένωση των Νοσοκομιακών να μιλάει για την ανάγκη προσλήψεων εκεί
και όχι στην καθαριότητα στους Δήμους, την οποία εμείς προωθούμε. Η θέση της κυβέρνησης είναι σαφής. Εμείς προχωρούμε στην κάλυψη των κενών βάσει των δυνατοτήτων που έχουμε και βάσει ενός συγκεκριμένου ολοκληρωμένου σχεδιασμού σε όλους τους βασικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης. Θα προλάβουμε, πλαίσιο. Κυρία Αναγνωστοπούλου, θα προλάβουμε. Το ΑΣΕΠ δουλεύει σε αυτή την κατεύθυνση. Από τη μεριά μας ως Υπουργείου έχουμε βοηθήσει με κάθε δυνατό μέσο για να ολοκληρωθεί έγκαιρα αυτή η διαδικασία. Θα προλάβουμε. Θα μπουν οι άνθρωποι αυτοί στις θέσεις τους σε όλους τους Δήμους της χώρας. Θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ανάσα. Υπενθυμίζω ότι μιλάμε για 8.500 θέσεις στην καθαριότητα και την ίδρυυση και συμπληρωματικά και άλλες θέσεις οι οποίες θα καλύψουν πάρα πολύ μεγάλα κενά στους Δήμους σε όλη τη χώρα. Θα προλάβουμε και δεν θα σταματήσουμε εκεί. Εμείς θα συνεχίσουμε σε αυτή την λογική, σε αυτή την κατεύθυνση και μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί δεν έχουν προεκλογικό χαρακτήρα αυτές οι προκηρύξεις. Επιστημονικό προσωπικό στους Δήμους, προσωπικό το οποίο οι ίδιοι φορείς αυτοδιοίκησης μας έχουν ζητήσει. Αυτή είναι η κατεύθυνση την οποία ακολουθούμε και νομίζω ότι επειδή πλέον μπαίνουμε και σε μια φάση που οι δυνατότητες που διανοίγονται συνολικά για την ελληνική οικονομία είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αυτό το οποίο έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία είναι να κατατεθούν και να συζητηθούν τα διαφορετικά αντιπαραθετικά ενδεχομένως μεταξύ τους, και αυτό είναι στοιχείο της δημοκρατίας άλλωστε, σχέδια. Εμείς μιλάμε για ένα τέτοιο σχέδιο στήριξης, ενίσχυσης, αν θέλετε, βασικών λειτουργιών του κοινωνικού κράτους, της αυτοδιοίκησης, του κράτους πρόνοιας. Ταυτόχρονα, από την μεριά της αντιπολίτευσης, ακούμε πράγματα τα οποία είναι αντιφατικά σε σχέση με τις προσλήψεις, με τις αποχωρήσεις, με τη στήριξη ή μη στήριξη του δημοσίου. Εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει μια ανοιχτή συζήτηση, γι' αυτό άλλωστε η κυβέρνηση πήρε και την πρωτοβουλία τους τελευταίους μήνες και προχώρησε στην εκπόνηση αναπτυξιακής στρατηγικής, η οποία περιγράφει, και είναι δημόσια προς τους πολίτες αυτό, περιγράφει ακριβώς τα βήματα τα οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα. Αυτά είναι τα ζήματα που απασχολούν τους πολίτες και πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις και εν ώψη των εκλογικών αναμετρήσεων του 2019 να τοποθετηθούν επ' αυτών. Κύριε Υπουργέ, συγκυβερνήσατε 4 χρόνια με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Η Συμφωνία των Πρεσπών προκάλεσε τη λύση αυτής της συγκυβέρνησης και σήμερα έχετε λάβει ψήφο εμπιστοσύνης με την υποστήριξη βουλευτών προερχόμενων από άλλα κόμματα. Θέλω να μου πείτε πότε ήταν πιο σταθερή η κυβερνητική πλειοψηφία, αν ήταν με τον κύριο Καμένο ή τώρα χωρίς τον κύριο Καμένο. Και θέλω, έχει διπλό σκέλος η ερώτηση, να μου πείτε πώς κρίνετε τις βολές του κύριου Καμένου, του πρώην Υπουργού Άμυνας, και ιδίως μετά και τις σημερινές εξελίξεις με την νομοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Κυρία Γνωστοπούλου, έχω την πεποίθηση ότι η κυβερνητική πλειοψηφία και κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν ήταν ποτέ πιο στιβαρή από ό,τι είναι σήμερα. Και αυτό έχει να κάνει και με μια σειρά από κοινοβουλευτικές διαδικασίες οι οποίες προηγήθηκαν. Σας υπενθυμίζω την ψήφο εμπιστοσύνης, την Συμφωνία των Πρεσπών, που πράγματι ήταν μια δύσκολη κοινοβουλευτική διαδικασία, οι οποίες απέδειξαν για πολλωστή φορά τα τελευταία χρόνια, γιατί πολλή κινδυνολογία έχουμε ακούσει εδώ και 4 χρόνια. Είναι όμως μια παράξενη πλειοψηφία αυτή, νομίζω θα συμφωνήσετε. Ναι, αλλά ξεκινήσαμε, ξέρετε, το 2015 με μια κυβέρνηση η οποία στα μάτια πολλών και κυρίως της αντιπολίτευσης φάνταζε ως μια σύντομη αριστερή παρένθεση, και έχουμε κλείσει 4 χρόνια με μια κυβέρνηση η οποία κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, μια κυβέρνηση η οποία επέλυσε ζητήματα όπως το ζήτημα το μακεδονικό, τα οποία αποτελούσαν τροχοπέδι για την ελληνική διπλωματία εδώ και δεκαετίες. Έτσι, μια κυβέρνηση η οποία δεν φοβήθηκε ποτέ να αναμετρηθεί με τα μείζωνα, με τα μεγάλα προβλήματα. Νομίζω λοιπόν ότι μετά από όλη αυτή τη διαδρομή, σήμερα η ελληνική κυβέρνηση, γιατί λέω ότι είναι πιο στιβαρή από ποτέ, αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, γιατί ακριβώς αυτά τα οποία έχει μπροστά της, αυτές οι πολιτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν ήδη παρουσιαστεί, αλλά ευκαιρία είναι να πούμε δύο λόγια για αυτές, είναι θετικές για την κοινωνική πλειοψηφία. Το ότι δηλαδή θα φέρουμε τις επόμενες εβδομάδες στη Βουλή νομοσχέδια τα οποία θα έχουν να κάνουν με την επιδότηση ενοικίου, με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, με το νέο πλαίσιο για την ρύθμιση οφειλών των πολιτών προς ασφαλιστικά ταμεία, λοιπόν, είναι θετικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα συναντήσουν. Αυτή είναι η εκτίμηση λέτε την οποία εγώ κάνω. Είναι στιβαρή αυτή η πλειοψηφία. Και λέω ότι είναι πρωτοβουλίες οι οποίες θα συναντήσουν και ευρύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία από αυτή την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Θέλω να επιμείνω όμως και για ένα σχόλιο για τις βολές του Πάνου Καμένου. Νομίζω ότι η συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες που ξεκίνησε το 2015 στη βάση ενός σαφούς προγραμματικού σχεδίου ήταν λογικό μετά και την έξοδο από τα μνημόνια
και δεδομένης και της στάσης του κ. Καμένου στο Μακεδονικό, να οδηγηθεί σε ένα τέλος. Ήταν μια σχέση δύσκολη αυτά τα χρόνια. Ήταν όμως μια σχέση, μην το ξεχνάμε, η οποία μέσα από τις δυσκολίες της οδήγησε σε αυτές τις επιτυχίες οποίες περιέγραψα πριν. Την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και την κρίση. Εγώ μένω σε αυτό και από εκεί και πέρα ο καθένας πλέον κρίνεται, ο κύριος Καμένος ανήκει πλέον στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, κρίνεται για αυτά τα οποία λέει και βεβαίως και οι πολίτες έχουν κρίση για να αντιληφθούν ποιος τελικά αυτή τη στιγμή επιχειρεί να συνεχίσει αυτή την πορεία εξόδου από την κρίση με θετικά μέτρα ελάφρυνσης και νομίζω ότι αυτό θα αναγνωριστεί από τους Έλληνες πολίτες και στις κάλπες όταν έρθει η ώρα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήσασταν απόψε κοντά μας. Να είστε καλά. Αποφασισμένοι να επεκτείνουν τα μπλόκα και σε άλλα.